Σημαντικές έρευνες, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις που θα συζητηθούν πολύ περιλαμβάνει το νέο τεύχος του περιοδικού Hot Dog. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον γνωστό δημοσιογράφο αλλά και εκδότη του περιοδικού, τον κύριο Κώστα Βαξεβάνη. Χαίρετε κύριε Βαξεβάνη. Καλησπέρα, Γιάννα. Καλά, και χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Επίσης, να είμαστε γεροί. Ναι, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και έρευνες στο νέο τεύχος του περιοδικού. Ναι, τι θα διαβάσουν οι αναγνώστες? Είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται ήδη. Βέβαια, δεν συζητιέται στην έκταση που θα θέλαμε, γιατί έχει κάποιες προεκτάσεις που ενδεχομένως σε κάποιους δεν αρέσουν. Ναι. Αφορά την αποκάλυψη για εκείνο το σχέδιο δολοφονίας του Καραμαλή που είχε δει το φως της δημοσιότητας πριν από 2 περίπου χρόνια. Θυμάστε, είχε ανακοινωθεί ότι ο τότε πρωθυπουργός ήταν στόχος. Στο περιοδικό Επίκαιρα, τον Ιούνιο του 2011. Το 2011. Στο δημοσίευμα λοιπόν το δικό μας, η έρευνά μας αποδεικνύει ότι όλο αυτό ήταν ένα κατά το κοινό λεγόμενο μούφα σχέδιο, το οποίο είχε στηθεί μόνο και μόνο για να ροκανιστούν μυστικά κονδύλια από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δηλαδή. Τότε το σχέδιο Πυθία, όπως είχε ονομαστεί, έλεγε πως ο Καραμαλής κινδυνεύει λόγω της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί και ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι οι πηγές που έδωσαν τις πληροφορίες του σχεδίου, οι οποίες σχετίζονταν με κάποιους Ρώσους που με τη σειρά τους σχετίζονταν με τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, έλεγαν ότι υπάρχει σχέδιο αποσταθεροποίησης και κάποιοι Ρώσοι πράκτορες εδώ στην Ελλάδα είχαν έρθει μάλιστα σε επαφή σε συγκρουσιακό βαθμό με κάποιους πράκτορες ξένων μυστικών υπηρεσιών, φωτογράφησαν τη Μοσάτ, που ήθελαν να σκοτώσουν τον Καραμαλή. Αποδεικνύεται λοιπόν τώρα από την έρευνα που κάναμε πως μετά την διοίκηση της ΕΕΠ, η επόμενη που είχε υιοθετήσει το σχέδιο αυτό ως αληθινό, η επόμενη διοίκηση σε μια έρευνα που έκανε απέδειξε πρακτικά ότι ένας εμφανιζόμενος ως πληροφοριοδότης με τον κωδικό ΘΣ13, με αυτό το κωδικό όνομα, εμφανιζόταν να έχει σχέσεις με μυστικές υπηρεσίες μέσω τρίτων της Ρωσίας και έδινε όλες αυτές τις πληροφορίες. Δεν ήταν τίποτα άλλο λοιπόν από έναν άνθρωπο ο οποίος μάζευε υλικό από το ίντερνετ, από ανοιχτές πηγές δηλαδή, μέσω μιας κοπέλας που ξέρει ρωσικά και που με τη βοήθεια μιας ομάδας μέσα στην ΕΕΠ φρόντιζε να φαίνεται ως αξιόπιστη πηγή και αυτό βέβαια στήγησε στην Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών ποσά που έφευγαν για να πληρώνονται υποτιθέμενες πληροφορίες. Mm-hmm. Τώρα θα μου πείτε γιατί όλα αυτά δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα. Γιατί υπάρχει μια κακώς εννοούμενη αντίληψη ότι ό,τι συμβαίνει στην ΕΕΠ πρέπει να μένει εκεί και το χειρότερο που συνέβη στην υπόθεση αυτή. Είδα ότι τον Ιούνιο του 2009 κοντέψαμε να φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο αλαήμια όταν ο πληροφοριοδότης αυτός έδωσε μία πληροφορία ότι θα γίνει θερμό επεισόδιο σε νησίδα του Αιγαίου και περιέγραφε κυρίως την Ρο ως πιθανό σημείο. Εμείς ότι είχαμε στείλει στρατό για να αποφύγουμε τέτοιο ενδεχόμενο, να υποβιβαστούν δηλαδή κάποιοι Τούρκοι όπως είχαν κάνει στα Ίμια. Η κινητικότητα αυτή προκάλεσε κινητικότητα των Τούρκων. Βρέθηκαν δύο στρατοί αντιμέτωποι μπροστά στην Βραχονησίδα, στην νησίδα Ρο, και έτσι μία φήμη, μία πληροφορία, με τον τρόπο αυτό, επιβεβαιώθηκε αφού η φημολογία ότι θα έρθουν οι στρατοί αντιμέτωποι είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν οι στρατοί αντιμέτωποι, αλλά εξαιτίας της πληροφορίας. Έτσι λοιπόν εμφανίστηκε και ο μάρτυρας με αυτόν τον τραγελαφικό τρόπο αξιόπιστος. Και βεβαίως ο τότε πρωθυπουργός είχε κάθε λόγο να πιστέψει το σχέδιο, αφού και αυτή η πλευρά του σχεδίου επιβεβαιωνόταν ότι δηλαδή θα υπάρξει θερμό επεισόδιο και παραλίγο να είχαμε. Άρα, γιατί να μείνει ο μάρτυρας αξιόπιστος? Πού να ξέρει ο πρωθυπουργός της χώρας ότι η αντιπαράθεση των δύο στρατών παραλίγο θα συνέβαινε εξαιτίας της πληροφορίας που ο μάρτυρας έδωσε και που προκάλεσε όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, μια τέτοια σειρά από πράγματα, όπως και πληροφορίες για υποτιθέμενες βομβιστικές επιθέσεις που θα γίνονταν ή σχέδια αποσταθεροποίησης, ήταν που μπήκαν στη σειρά και με τη βοήθεια αυτών των αξιωματικών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών πήραν την μορφή του σχεδίου. Το επόμενο στάδιο βεβαίως... Επιλέγεται στον τίτλο, κάνετε λόγο για ψεύτικο σχέδιο, έτσι? Ναι, ψεύτικο εντελώς. Ψεύτικο εντελώς, που με τη βοήθεια κάποιων δημοσιογράφων, άλλοι πάνω στην αφέλειά τους και άλλοι οι οποίοι συνεργάζονταν με αυτή την ομάδα της ΕΕΠ, ναι, έδιναν προς τα έξω όλη αυτή την εντύπωση καταστάσεων που ήταν πραγματικές και που ήταν επικίνδυνες κλπ. Έτσι λοιπόν και όποιος ήθελε να τα αμφισβητήσει τότε βρισκόταν μπροστά σε δημοσιεύματα που εκείνη την εποχή εμφάνιζαν μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή ένα σχέδιο που μας θυμίζει λίγο και μια υπόθεση έτσι όπως εκτυλίχθηκε σαν κινηματογραφική ταινία. Εγώ θα έλεγα σε μια υπόθεση. Μας θυμίζει περισσότερο την υπόθεση της Λουίζης Ριανκούρ, θυμάστε,
όταν ψάχναμε τη 17 Νοέμβρη ως ελληνικό κράτος και ελληνικές διοκτικές αρχές, που εμφανίζονταν διάφοροι πληροφοριοδότες, που αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικοι πληροφοριοδότες, στημένοι από αξιωματικούς ενδεχομένως της ελληνικής αστυνομίας στην εποχή εκείνη, μόνο και μόνο για να εξαφρίσουν τα μυστικά κονδύλια. Σίγουρα βέβαια μοιάζει με ταινία, έτσι, όλο αυτό το πράγμα μοιάζει με ταινία. Εμείς βρήκαμε τον Μάρτιν. Η πλοκή και η διαπλοκή, θα λέγαμε, κύριε Βαξεβάνη. Κυρίως διαπλοκή και λιγότερο εμπλοκή. Ναι. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι εμπλέκεται πια η δημοκρατία. Δηλαδή η εμπλοκή που εμφανίζεται είναι στη δημοκρατία, όταν όλα αυτά, αφού τα ξέρουν πια στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας, και αντί να βάλουν το χέρι τους να τα ξεκαθαρίσουν, τα αφήνουν ως μια εσωτερική υπόθεση που καλό είναι να μην μαθευτεί και καλό είναι να μην θίξει την υπηρεσία κλπ. Πρέπει να πούμε αυτό που έλεγε νομίζω ο Παλαμάς, ότι το εθνικό είναι το αληθές και όχι το αληθές εθνικό. Ό,τι είναι αλήθεια είναι αυτό που συμφέρει τη χώρα. Και η αλήθεια αυτή τη στιγμή απαιτεί όλος αυτός ο εσμός που υπάρχει στις μυστικές υπηρεσίες να ξεκαθαρίσει. Να σημειώσω εδώ ότι εμείς φτάσαμε στην εξακρίβωση όλων αυτών των πραγμάτων, επειδή ψάχναμε ακριβώς την ομάδα της ΕΥΠ, την παραομάδα, την παρακρατική ομάδα, που έθεσε το δικό μας σχέδιο εξόντωσης. Βήμα-βήμα λοιπόν οδηγηθήκαμε. Θέμα που είχατε στο προηγούμενο τεύχος, και πρέπει να πούμε, το οποίο εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί. Μαζί με το νέο τεύχος, ναι. Ναι. Και ψάχνοντας λοιπόν τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, βρήκαμε πολλά και διάφορα. Κάποια από αυτά ήταν ψεύτικες επιχειρήσεις που στείλανε, επιχειρήσεις των μυστικών υπηρεσιών, πρακτόρων. Στα Σκόπια, πάλι για να ξεκοκαλίζουν μυστικά κονδύλια, επιχειρήσεις ιδιωτικών παρακολουθήσεων για τις οποίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, βρέθηκαν στο γραφείο ενός από αυτούς συνομιλίες που είχαν υποκλαπεί από τον Γιάννη τον Ξανθούλη, τον πολύ γνωστό συγγραφέα. Ναι. Βρέθηκα λοιπόν, όταν έγινε η εισβολή του εισαγγελέα σε ένα από τα γραφεία, βρέθηκε αυτό το υλικό. Αλλά η ΕΥΠ ουδέποτε είχε παρακολουθήσει τον Γιάννη Ξανθούλη και δεν είχε και λόγο. Προκύπτει λοιπόν ότι αυτοί παρακολούθησαν αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την ΕΥΠ και είχαν βάλει τον εαυτό τους στην υπηρεσία ιδιωτών, επιχειρηματιών κλπ. Έτσι λοιπόν και το δικό μας σχέδιο εξόντωσης ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία που από ό,τι φαίνεται πληρώθηκε από κάποιον τραπεζίτη. Ψάχνοντας λοιπόν όλη αυτή τη λειτουργία, πέσαμε και σε εκείνο το σχέδιο. Κάποιοι άνθρωποι μας είπαν ότι το χειρότερο που έχουν κάνει αυτοί είναι ότι κόψαν να εμπλέξουν την Ελλάδα σε πόλεμο. Και κατάφερα ένας ολόκληρος πρωθυπουργός να πιστέψει ότι κινδύνευε. Και κύριος είδε που λένε, ποιες τυχόν αποφάσεις πήρε ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κώστας Καρμαλής, ναι, κάτω από την πιθανότητα τότε πραγματικά να κινδυνεύει και από το φόβο ότι κινδύνευε. Κύριε Βαξεβάνη, ξεκινώντας την έρευνα και σταδιακά, πόσο σας τρόμαζαν, πόσο σας προβλημάτιζαν τα στοιχεία που ανακαλύπτατε? Κοιτάξτε, γι' αυτό αυτή όλη η ιστορία έχει μια ιδιομορφία. Δηλαδή, για πρώτη φορά κάνουμε ρεπορτάζ. Νομίζω ότι έχει πολλές ιδιομορφίες. Απασχολούσε μας τους ίδιους. Δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Έτσι λοιπόν είχε αφενός όλα εκεί τα στοιχεία πραγματικά του φόβου, γιατί ξαφνικά ψάχνεις μια υπόθεση που αφορά εσένα και που εσύ, η ομάδα σου είναι αυτή που κινδυνεύουν. Και φαντάζομαι και μέσα από μια σειρά δυσκολιών. Και μέσα από αντίξωες συνθήκες έγινε η έρευνα και η συλλογή των στοιχείων. Νομίζω ότι μια από τις δυσκολότερες. Από τα δυσκολότερα κομμάτια δεν ήταν το να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε, γιατί φτάσαμε σχετικά, όχι εύκολα, αλλά σχετικά με ασφάλεια και γρήγορα. Ναι. Το χειρότερο κομμάτι είναι το κομμάτι της σιωπής. Ότι αυτή τη στιγμή έχει βγει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος είναι γνωστός στην Ελλάδα, 25 χρόνια έχω στη δουλειά. Έχει ταράξει και τα νερά πρόσφατα. Έχω κάνει μια καταγγελία λοιπόν. Και με τη λίστα Λαγκάρτ. Θέτω πολλά θέματα. Ναι, και με κάποια πολλές παρενθέσεις, ναι. Για όλα αυτά δεν έχει γραφτεί μια λέξη στον ελληνικό τύπο. Με εξαίρεση πρωτοβουλίες μέσων ενημέρωσης της περιφέρειας, όπως είναι η δική σας, που απευθύνεται για να ρωτήσει τι πραγματικά συνέβη, γιατί δεν είναι κάτι τόσο απλό. Κανένα από τα λεγόμενα κεντρικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει ασχοληθεί με καμιά από τις καταγγελίες. Γιατί πιστεύετε αυτό, κύριε Βαξεβάνη? Γιατί αυτή η σιωπή που είπατε ότι σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και σας προβλημάτισε? Ναι. Όχι των αμνών, είναι η σιωπή των αχαμνών. Είναι η σιωπή που προσπαθεί να επιβάλλει παντού έναν φόβο και να κάνει τον κόσμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν ενημερώνεται από πουθενά, να τον κάνει να φοβάται. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εμπλεκόμενοι σε όλα αυτά τα πράγματα είναι ταυτοχρόνως και ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης. Πώς θα μιλήσουν για τη λίστα Λαγκάρτ μέσα ενημέρωσης και πώς θα υιοθετήσουν την αποκάλυψη όταν ο ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου καναλιού ή των μεγαλύτερων εφημερίδων στη χώρα είναι ο ίδιος η λίστα Λαγκάρτ? Ποιο θα προστατεύσει τον εαυτό του ή τη δημοσιογραφία?
ή σε τελευταία ανάλυση ποιο από τα μέσα ενημέρωση θα βγει και θα πει ότι όλα αυτά τα οποία εξυφαίνονται έχουν πληρωθεί από τραπεζίτη, όπως λένε τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει, όταν ο βασικός χρηματοδότης αυτή τη στιγμή των μέσων ενημέρωση της Ελλάδας, είτε μέσω δανείων, είτε μέσω διαφημίσεων, είναι τράπεζες. Ποιος θα πει την αλήθεια για τις τράπεζες? Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει γενικότερα για το τι μαθαίνουμε και για το τι δεν μαθαίνουμε, κύριε Βαξεβάνη. Βεβαίως είναι ένα γενικότερο θέμα. Βεβαίως είναι ένα θέμα κατάντιας του ελληνικού τύπου. Βεβαίως ο ελληνικός τύπος βάζει λευκοπλάστο στο στόμα και οι δημοσιογράφοι αυτολογοκρίνονται γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα. Και αυτό δεν έγινε σε μια μέρα, έγινε σε πολλά χρόνια. Ναι. Αρχικώς δεχθήκαμε και εγωιτευθήκαμε με το να είμαστε η τέταρτη εξουσία, όχι απέναντι στις άλλες εξουσίες, όπως πρέπει να είναι η δημοσιογραφία και δίπλα στην κοινωνία, αλλά γίναμε δίπλα στις άλλες εξουσίες. Στη συνέχεια αυτές οι εξουσίες μας χρημάτισαν, κάποιον τον έβαλα στο γραφείο τύπου της ΤΑΔΕ, του ΤΑΔΕ Υπουργείου, κάποιον άλλον στη Γενική Γραμματεία Τύπου, κάποιον άλλον στο γραφείο τύπου της Περιφέρειας, της Νομαρχίας, οπουδήποτε. Και σιγά σιγά το ζητούμενο το δημοσιογραφικό και η αλήθεια έγινε ένα πράγμα που έπρεπε συνεχώς ως αυτονόητο, ωστόσο να επιβεβαιώνεται. Και ξέρετε που καταντήσαμε σήμερα? Να βγαίνει η αλήθεια προς τα έξω και να φαίνεται τόσο περίεργη στον κόσμο και να αναρωτιούνται, αντί να λένε αυτή την αλήθεια και να δούμε τι θα κάνουμε, να αναρωτιούνται, έλα μωρέ, ποιος είναι πίσω το hot dog και τα λέει αυτά, κάποιος άλλος θα είναι με συμφέροντα. Γιατί έχουμε ξεμάθει την αλήθεια. Και αυτό είναι το ρόλο μας, είναι να την ανακαλύψουμε. Γιατί το περιοδικό σας έχει προκαλέσει τόσο έντονες συζητήσεις? Εσείς έχετε οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, αλλά και κάτι άλλο, το περιοδικό πηγαίνει πάρα πολύ καλά από άποψη πωλήσεων. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εξαντλούνται τα τέφια από τα περίπτερα. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Όχι γιατί μπορεί μόνο να μας κάνει να στηριζόμαστε, επειδή δεν έχουμε χρηματοδότη. Στηριζόμαστε. Να προσθέσω, σε μια εποχή που ο τύπος περνά γενικά μαύρες μέρες. Γιατί καταραίει ο τύπος? Γιατί έπαψε να παίζει τον ρόλο του. Ο πρώτος λόγος που καταραίει ο τύπος μπορεί να είναι αντικειμενικός. Δηλαδή ότι έχουμε την ανακάλυψη ενός νέου ηλεκτρονικού τύπου. Αλλά ο δεύτερος είναι ότι ο τύπος δεν δίνει στον κόσμο είδηση. DVD και εσύ τι δίνει? Έχει δει στην τηλεόραση να λέει πάρτε την εφημερίδα ΤΑΔΕ γιατί έχει την αποκάλυψη? Λέει πάρτε την εφημερίδα ΤΑΔΕ γιατί έχει την Σπάουλα. Ναι. Λοιπόν, δεν θα καταρρεύσει όλο αυτό? Πού νομίζουν ότι απευθύνονται σε χαζούς ανθρώπους? Προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να μπει σε κομματικούς στρατούς και να συστηχηθεί πίσω από κόμματα για να καταλώνει όποια υποτιθέμενη οδηγία θέλουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι σκεπτόμενος ο κόσμος πια. Έχει εκπαιδευτεί ο κόσμος. Έχει ζήσει 40-50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο σαπίζει και που αυτό που κάνει είναι να προασπίζει τα συμφέροντά του. Λοιπόν, σε αυτό το πολιτικό σύστημα, ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να κάθεται και να στέκεται να το βλέπει ουδέτερος ότι καταραίει. Όχι, πρέπει να καταρρεύσει, γιατί αυτό που κάνει είναι κακό στην κοινωνία και στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν έχει ενοχλήσει το hot dog. Γιατί σε αυτό το πολιτικό σύστημα και σε αυτά τα συμφέροντα, είτε λέγονται τραπεζίτες, είτε λέγονται οι κύριοι που αγοράζουν αντί ενός πινακίου φαγή τη μία ή την άλλη δημόσια επιχείρηση κάθε μέρα, ενοχλούνται, τους χαλάμε τις δουλειές. Κύριε Βαξεβάνη, να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι ότι σας πιάνουν πάρα πολλοί πολίτες και σας κάνουν διάφορα σχόλια, σωστά? Σωστό είναι αυτό. Υπήρχε κάποιο σχόλιο που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, που σας έμεινε, που σας τάραξε? Κοιτάξτε, θα δείτε, η άποψη του κόσμου και η συμπεριφορά του κόσμου είναι συγκινητική. Αυτό που με ταράσει κάθε φορά είναι ότι απευθύνονται οι πολίτες στους δημοσιογράφους προσπαθώντας να τους δουν και να τους αντιμετωπίσουν, ναι, σαν το τελευταίο στήριγμα. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι πολύ εγωιτευτικό για τον δημοσιογράφο και να λέει κάνω καλά τη δουλειά μου, αλλά είναι επικίνδυνο. Ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να αντικαθιστάει ή να αποκαθιστά τους θεσμούς. Δίνει και πολύ βάρος όμως, έτσι? Ναι, αλλά δεν μπορεί να βλέπει ως θεσμό. Είναι και δύσκολο. Το δημοσιογράφο, βέβαια, είναι και μεγάλο βάρος στις πλάτες μας. Αυτό. Αλλά αυτό δηλώνει και που είμαστε, ότι δεν έχει που να στηριχθεί ο κόσμος πια. Δεν έχει που να πατήσει, δεν υπηρετούν θεσμοί. Πού να στηριχθεί? Και έτσι βλέπει το δημοσιογράφος αυτόν ο οποίος ασχοληθεί από το προσωπικό του θέμα μέχρι να σώσει, ξέρω εγώ, το τάδε κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που κινδυνεύει. Αυτό ξαναλέω είναι πολύ εγωιτευτικό. Μπορεί να τα ακούει κάποιος δημοσιογράφος και να λέει πάμε πολύ καλά. Δεν είναι εγωιτευτικό. Έχει στοιχεία επικινδυνότητας. Οι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν. Η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί. Δεν μπορεί να κάνει ο δημοσιογράφος τον εισαγγελέα. Ακριβώς. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Βαξεβάνη, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο που αφορά το περιοδικό που κυκλοφορεί στα περίπτερα, αλλά και αυτό που επανακυκλοφορεί? Δύο τεύχοι μπορούν να βρουν οι αναγνώστες στα περίπτερα. Και το 26 και το 27, και το σχέδιο δηλαδή εξόντωσης, αλλά και το σχέδιο, το ψεύτικο σχέδιο δολοφονίας του Καραμαλή.
αξίζει να πάρουν τα δύο τέφια αυτά για να δουν από τι πράγμα κινδυνεύουμε. Γιατί πιστεύω ότι κινδυνεύουμε από αρκετά πράγματα. Να δουν λοιπόν τι σημαίνει το παρακράτος και πόσο επικίνδυνο είναι το 2013 έως το 1960 να ξαναμπούμε σε λειτουργίες παρακράτους. Και όσο υπάρχει σιωπή, τόσο αυτά τα πράγματα αντριεύονται, τόσο αυτά τα πράγματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Και ξέρετε, όταν δεν λέμε την αλήθεια την ώρα που πρέπει να την πούμε, τότε τη θέση της αλήθειας θα την πάρει κάποιο ψέμα. Μάλιστα. Κύριε Βαξεβάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.